Πασεξέ, τον κύριο Φιλόκηπρο Ρουσουνίδη, να τον καλημερίσουμε πρώτα. Καλή σας μέρα, κύριε Ρουσουνίδη. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε έτσι διάφορα θέματα να σας ρωτήσουμε. Καθώς βλέπουμε τώρα τον Υπουργό Μεταφορών πρώτα να ανακοινώνει έτσι πρόσφατα ότι ξεκινούν και πτήσεις από Ρωσία. Είχαμε τις χαλαρώσεις των μέτρων που θα ξεκινήσουν από Δευτέρα. Είναι έτσι όλα αυτά που θέλουμε να ρωτήσουμε. Είναι και η έλλειψη προσωπικού. Πάμε έτσι πρώτα να πούμε για τα μηνύματα που άφησε ο κύριος Καρούσος, Υπουργός Μεταφορών, ότι μπορεί να δούμε και νούμερα του 2019 μέσα στο 2022 όσον αφορά τις κρατήσεις. Πείτε μας εσείς έτσι περισσότερο. Είναι όντως ενθαρρυντικά τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όλους τους τουριστικούς μας εταίρους. Θα προτιμούσα όμως να μην πω εγώ στη διαδικασία να πούμε νούμερα ή προβλέψεις. Αυτό μας έμαθε και η πανδημία τα τελευταία δύο χρόνια. Κάθε φορά που κάναμε μία πρόβλεψη την βλέπαμε να ανατραπόταν εν μέσω ημερών. Οπότε κρατάμε αυτή την αισιοδοξία, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Τα μηνύματα, όπως είπα, που παίρνουμε και εμείς από τους τουριστικούς μας εταίρους, με τους οποίους έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ θετικά. Και όλα καταδεικνύουν ότι COVID επιτρέποντος και Θεού θέλοντος θα έχουμε μια καλή τουριστικά χρονιά. Βάζουμε λίγο χαμηλότερα αυτή τη φορά τον πύχη. Γι' αυτό που είπατε, να μην μας διαψεύσει η πανδημία πάλι. Κρατάμε μικρό καλάθι και βεβαίως είμαστε πάντα θετικοί, αισιόδοξοι. Παρόλες τις δυσκολίες αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, θεωρούμε ότι κάναμε μια καλή δουλειά, τουλάχιστον όσον αφορά το τουριστικό μας προϊόν, στόχευση σε νέους προορισμούς και από νέους προορισμούς δυνητικούς τουριστές κτλ. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε θέση τώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα από όλα αυτά που, ξαναλέω, παρόλο το ότι υπήρχε πανδημία, και ο αρμόδιος υφυπουργός και το Υφυπουργείο, αλλά και όλοι εμείς οι φορείς, δεν σταματήσαμε δευτερόλεπτο να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, ήταν και το μήνυμά σας ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πάνω σε αυτό να πω, πώς βλέπετε ότι ξεκινάνε από Δευτέρα τις χαλαρώσεις στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και τις πτήσεις ξανά από Ρωσία από το Μάρτιο. Οπωσδήποτε είναι και αυτή μια θετική εξέλιξη. Είναι ένα βήμα, αν θέλετε, πιο κοντά στη νέα κανονικότητα. Και την ονομάζω νέα κανονικότητα, διότι μάλλον τα πράγματα ποτέ δεν θα είναι ξανά τα ίδια μετά από αυτή την πανδημία, η οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα μας συντροφεύει για αρκετό καιρό ακόμη. Όμως θα μπούμε έτσι σε μια κανονικότητα πλέον καινούρια, όπως είπα, η οποία θα ευνοεί και την διεξαγωγή ταξιδίων και διακοπών. Έχει ανοίξει εντελώς και το αεροπορικό κομμάτι από την Ρωσία και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Οπότε όλα αυτά συνυπολογίζονται έτσι σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο, ένα αισιόδοξο σενάριο για φέτος, το οποίο το πρέπει και εμείς να ανταποκριθούμε στο καλύτερο επίπεδο. Η φετινή χρονιά είναι μια μεταβατική χρονιά, είναι μια χρονιά που θεωρώ ότι θα επανατοποθετηθούν τουριστικά αρκετές χώρες ανταγωνιστικές σε εμάς. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το κομμάτι και να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι και σε θέμα επίπεδου υπηρεσιών, αλλά και σε αριθμό υπηρεσιών που θα προσφερθούν στους δυνητικούς μας τουρίστες. Έχετε στο μυαλό σας, έτσι σύμφωνα με την επικοινωνία που έχετε με το εξωτερικό, όπως είπατε πριν, κάποια αγορά η οποία θα μας δώσει περισσότερη όθηση? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ήδη ξεκίνησαν να γίνονται κρατήσεις από τις παραδοσιακά μεγάλες μας αγορές, που δεν είναι άλλες από την Μεγάλη Βρετανία και την Ρωσία. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από το Ισραήλ, αλλά και από χώρες που στόχευσε το Υφυπουργείο καινούριες αγορές, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Ουκρανία, βέβαια τώρα με την έκριθμη κατάσταση, η οποία τίνει να πάει προς λύση εκεί το θέμα. Αποκλιμακώνεται, ναι. Αποκλιμακώνεται ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε σε θέση να απορροφήσουμε κόσμο και από αυτές τις χώρες. Μάλιστα. Να πούμε κιόλας ότι πολλά ξενοδοχεία τώρα ήταν κλειστά λόγω του ότι ήταν έτσι χειμερινή σεζόν. Ξέρουμε περίπου τώρα πότε θα ανοίξουν και τι ποσοστό θα επιστρέψει, βιάζονται, ας πούμε, να ανοίξουν οι ξενοδοχοί? Κοιτάξτε, το άνοιγμα της ξενοδοχικής βιομηχανίας σίγουρα
θα ρυθμιστεί από την ζήτηση και από τις κρατήσεις που ξεκίνησαν να γίνονται. Φαίνεται ότι ξεκίνησαν να γίνονται κρατήσεις και για το τέλος Μαρτίου, αλλά και για τον Απρίλιο, για το Πάσχα. Οπότε σιγά σιγά, δειλά, θεωρώ ότι από το τέλος Μαρτίου και εντεύθεν θα ξεκινήσουν οι ξενοδοχειακές μας μονάδες να ανοίγουν. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα μπορούν να δεχτούν τώρα πολύ κόσμο, αφού αναμένουμε έτσι άνοιγμα και στις αγορές, δεδομένου, όπως ξέρετε, της αδυναμίας που συζητάμε όλοι, που είναι η έλλειψη προσωπικού, αν και γίνονται πολλές προσπάθειες να το αναγνωρίσουμε αυτό, είναι και το άνοιγμα της σχολής που ανακοινώθηκε και εκείνο. Πώς το βλέπετε τώρα? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη τρύπα και μεγάλη ανάγκη, την οποία την καταγράψαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Είναι κάτι που βεβαίως εντοπίσαμε εδώ και μήνες. Από τον περασμένο Οκτώβριο είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά αυτό. Η πιθανή έλλειψη προσωπικού να οδηγήσει αρκετές μονάδες στο να μην μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όλες και ενδεχομένως να αφήσουν και πτέρυγες κλειστές, το οποίο θα έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο και πάνω στο τουριστικό μας προϊόν και στα επόμενα χρόνια, διότι δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στην πολύ καλή, ελπίζουμε, τουριστική χρονιά που θα έχουμε φέτος. Από εκεί και πέρα είμαστε σε διαβουλεύσεις, έχουμε συζητήσει και με την αρμόδιο υπουργό και με όσα υπουργεία αφορά αυτό το πρόβλημα. Είδαμε μια θετική ανταπόκριση. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στον αληθή. Είχαμε και τις συνεντεύξεις, συγγνώμη σας διακόπτω, πρόσφατα που έκανε έτσι υπουργός. Είχαμε τις συνεντεύξεις. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε ότι δεν υπάρχει ντόπιος κόσμος ο οποίος θα μπορεί να εργαστεί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ως επιτοπλίστων, η τρύπα αυτή που άνοιξε είναι από τους Ευρωπαίους και τους κοινωνικούς, οι οποίοι λόγω της πανδημίας επέστρεψαν στις χώρες τους, αλλά δεν έχουν ξαναέρθει ποτέ πίσω στο νησί. Δεδομένου και του υψηλού κόστους τώρα διαμονής κτλ., ναι, δεν είναι ευνοϊκές οι καταστάσεις για να έρθει κάποιος Ευρωπαίος να εργαστεί εδώ. Οπότε παραμένει ως η μόνη λύση αυτή τη στιγμή και άμεση, και τονίζω προσωρινή τουλάχιστον, είναι να φέρουμε ξένο εργατικό δυναμικό. Αυτό από είναι και το Plan B, έτσι. Ακριβώς. Και φαίνεται ότι προς εκεί βαδίζουμε. Ξαναλέω, θεωρώ ότι και η Υπουργός Εργασίας, αφού γκράζεται τις ανησυχίες που έχουμε και το τεράστιο αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό στο τουρισμό, που είναι μια... μεγάλο κομμάτι της κυπριακής οικονομίας και θεωρώ ότι τις ερχόμενες μέρες νομίζω θα έχει επιληθεί, αν και ενδεχομένως να αργήσαμε κιόλας, αλλά κάνει το αργά παρά ποτέ. Ναι, γιατί είχαμε πει και για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, είχαμε πει πολλά. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται και με τον εσωτερικό τουρισμό τώρα, θα ήθελα να πούμε, καθώς έρχονται και χαλαρώσεις από Δευτέρα. Είπατε ότι ξεκίνησαν έτσι δειλά-δειλά κάποιες κρατήσεις τέλη Μαρτίου και για το Πάσχα. Υπάρχουν ίσως κάποια άλλα μέτρα τώρα που προετοιμάζονται και τα πρωτόκολλα που θα εισηγήσουν για να είναι ακόμα μεγαλύτερη η όθηση του τουρισμού, του εγχωρίου. Κοιτάξτε, βεβαίως τρέχει και το σχέδιο ενίσχυσης εγχωρίου τουρισμού μέχρι και το τέλος Μαρτίου αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ακόμη κατά πόσον το αρμόδιο υπουργείο θα το επιμηκύνει και αυτό ή αν θα υπάρξει και αυτό φέτος το καλοκαίρι όπως και πέρσι. Είμαστε σε πολύ καλή επικοινωνία με το Υπουργείο και τον αρμόδιο υπουργό. Εξετάζουμε τρόπους να ενισχύσουμε και άλλο τον εσωτερικό τουρισμό, τον οποίο σίγουρα θέλουμε, και για να έχουμε έτσι ένα πιο υγιές τουριστικό μοντέλο θέλουμε να διατηρήσουμε σε διψήφια νούμερα. Μάλιστα. Διψήφια νούμερα, ο στόχος μας δηλαδή. Ποσοστού, ναι. Επί του τουριστικού κοινού γενικά. Μάλιστα. Κύριε Ρουσουνίδη, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε εσείς να προσθέσετε? Όχι. Νομίζω ότι καλύψαμε έτσι ένα μεγάλο μέρος. Μιλήσαμε και για την προοπτική, η οποία, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ θετική. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Κρατάμε μικρό καλάθι. Πάει το μεγάλο αγκάθι που ήταν το θέμα έλλειψη εργατικού δυναμικού. Θεωρώ ότι
στις επόμενες μέρες θα βρεθεί και η λύση επ' αυτού. Άρα να κρατήσουμε όλη την θετική μας διάθεση και να κάνουμε αυτά που πρέπει για να έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν φέτος, η οποία θα ευνοήσει όχι μόνο τον τουριστικό τομέα, αλλά ολόκληρη την Κύπρο και τα δημόσια οικονομικά. Μάλιστα. Και να πούμε έτσι και από Δευτέρας που φεύγουν τα μέτρα, η άρση της απαγόρευσης για τους ανεμβολίας τους, να λειτουργήσει και αυτό έτσι υπέρ την ξενοδοχειακού τομέα. Και του επιχειρηστικού και του ξενοδοχειακού και γενικά στη ψυχολογία όλων των ανθρώπων, να μπορέσουμε να ατενίζουμε το μέλλον με θετικότητα και αισιοδοξία. Ωραία, κρατάμε αυτό τότε για να κλείσουμε με αυτό που είναι θετικό. Κύριε Ρουσουνίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Σας μέρα. Κυρίες και κύριοι,